Κοινό μέτωπο κατά της Ρωσίας στους κόλπους του ΝΑΤΟ επιδιώκει να πετύχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στις πρώτες του επαφές με τους Ευρωπαίους ομολόγους του στις Βρυξέλλες. Even as we work with Russia to advance our interests and advance alliance interests, we also work to hold Russia to account for its reckless and adversarial actions. Russia is drifting away from the European values. It's becoming more and more an authoritarian country. Μάλιστα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έστειλε σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία πως η Ανατολική Συμμαχία βρίσκεται σε στρατιωτική ετοιμότητα στα ανατολικά της σύνορα απέναντι στις αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Μόσχας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να στηρίζουν τη διπλή προσέγγιση του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία, ενισχύοντας την αποτρεπτική μας ικανότητα και την άμυνα συμπεριλαμβανομένων μάχημων στρατευμάτων στο ανατολικό τμήμα της Συμμαχίας μας. Russia undermines and destabilizes its neighbors, including Ukraine, Georgia and the Republic of Moldova. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε μάλιστα τον Γερμανό ομολογό του πως η συμμετοχή στον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2 είναι κόκκινη γραμμή για την Ουάσιγκτον. Nord Stream 2 is a bad idea. And I reiterated that view directly to Foreign Minister Maas. And I also made clear that firms engaged in pipeline construction risk US sanctions. Και όλα αυτά την ώρα που κλιμακώνεται η αντιπαράθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα μετά την εκατέρωθεν επιβολή κυρώσεων. Το Πεκίνο αντέδρασε με οργή για την ανάκληση Κινέζων πρεσβευτών σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ως απάντηση στις κυρώσεις που ανακοίνωσε η Κίνα κατά Ευρωπαίων βουλευτών και οργανισμών.